νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοπρεπός εδογμάτισας την φύσιν των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλε. Κανανηρινιών αγριοπουλιών της Θησσαλίας και και οικογενειών αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν ότι έτσι αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ελάτε. Πρόεδρος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Καλή σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα τραγούδι, ψαρτοτράγουδο, καλογεροτράγουδο, που λέγεται Ο Σπίνος. Και ένα παιδάκι τώρα ρωτάει το Σπίνο, δεν θυμάμαι τους στίχους ακριβώς, θα σας το πω. Βρες το τραγούδι, θα το βρεις εύκολα. Ρωτάει τον Σπίνο, ποιος σου έμαθε τα μουσικά, το Πάβου Γαδί, που είναι οι νότες οι Βυζαντινές, και πώς έμαθες και τραγουδάς τόσο ωραία. Και είπε ο Σπίνος στο παιδί ότι μου τα έχει μάθει και μου τα έχει δώσει δώρο όλα ο Δημιουργός. Έτσι λοιπόν κι εσείς, εγώ είμαι σίγουρος πως βρίσκετε χαρά με αυτό που κάνετε με τα καναρίνια σας, γιατί σας φέρνει από εκεί μεριά, με αυτόν τον τρόπο, σας φέρνει όλο αυτό, αυτή η ανασχόληση σε επαφή με τον ίδιο τον Δημιουργό, με τον ίδιο τον Θεό, γιατί βλέπεις ένα τόσο δά πουλάκι που έχει τόσα χρώματα και το κυριότερο βγάζει από μέσα του, από πού τη βγάζει αυτή τη φωνή, διερωτάσαι και εσύ που ασχολείσαι με αυτά και πώς τραγουδάει, πώς ψέλνει, πώς βγάζει αυτόν τον ήχο και για ποιο λόγο, να διασκεδάσει εσένα, να διασκεδάσει αυτό, να ευχαριστήσει μήπως επειδή αυτό είναι αθώο και αγαθό που είναι το πρώτο παιδάκι. Μήπως το κάνει για να ευχαριστήσει τον Θεό, τον Δημιουργό του, τον πλάστη του. Αλλά όπως και να έχει, εσείς ευχαριστιέστε τη συντροφιά του, γιατί αυτό το πουλί έχει πάρει ένα δώρο, ένα χάρισμα από τον Θεό, για να μεταδίδει, να αναμεταδίδει αυτή τη χαρά σε όλους εσάς. Και σας εύχομαι να πάρετε έναυσμα από τα καναρίνια που εκτρέφετε και θαυμάζετε και αγαπάτε πολύ και να τα μιμηθείτε, όχι να μάθετε να κελαϊδάτε κι εσείς, αλλά να μάθετε να υμνείτε με τη δική σας φωνή την εσωτερική της προσευχής και της λατρείας τον Θεό. Καλή, καλή χρονιά με υγεία. Ό,τι ήθελα να πω με κάτι ο πάτερ πριν. Αγόρι μου, πες τα ξανά πάλι εδώ και τα έκανες. Φέτος ο σύλλογος του 2023 δεν έκανε έκθεση, του 24 προγραμματίσαμε έκθεση αρχές του Νοεμβρίου. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Καλό. Έχουμε κλείσει κριτές. Καλή για τους κριτές. Λοιπόν, πέρα από αυτό, φέτος πάλι που λέμε κάναμε έκθεση, αλλά είχαμε την παιδική σας σύλλογος να έχουμε ένα μέλος μας που έδωσε εξετάσεις και πιστοποιήθηκε σαν κριτής στην κατηγορία Ε, εθνικός κριτής, και το ίδιο μέλος του Παγκόσμιου της Ταλαβέρας, στην Ισπανία, έφερε δεύτερη θέση σε στάμπ, στην κατηγορία στα Λίζα. Yeah, yeah. 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 Yeah.